Φίλες και φίλοι, θα δούμε έτσι μια πρώτη κουβέντα θα κάνουμε, γιατί θα κάνουμε και άλλες εκπομπές, να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε από μέσα μας τα καλά μας στοιχεία, τη θετικότητά μας, πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, προς όφελος βέβαια έτσι της ύπαρξής μας, της ευτυχίας μας, της προσωπικότητάς μας, της ύπαρξής μας, της επιτυχίας μας. Μαζί μας εδώ είναι η Έλενα Χατζηγεωργίου, είναι εκπαιδευτής προσωπικής ανάπτυξης και ειδική στη θεραπεία χρωμάτων. Ναι, με ειδίκευση όμως το mind coaching. Mind coaching. Αυτό είναι το πάνω απ' όλα. Mind coaching, ε. Τι είναι αυτό, εξήγησέ μου πώς θα το μπορούσα να το ερμηνεύσω. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε τούτον την ορολογία, αν θέλετε, είναι γιατί. Ελληνικά δεν έχει κάτι, Έλενα. Δεν έχει ελληνικά, αλλά θα μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Όλα φτιάχνονται, όλα εξελίσσονται. Θετική ενέργεια, χαμόγελο. Άρα μπορούμε να αποφασίσουμε σήμερα τι είναι το mind coaching. Θες να βρούμε όνομα. Να βρούμε. Ξέρω εγώ, διαχείριση του μυαλού. Διαχείριση. Είναι σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό εργαλείο το οποίο έχουμε να διαχειριστούμε. Και αν δεν μάθουμε πώς να το κατευθύνουμε, βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται ήδη. Σωστό αυτό που λες. Και βλέπουμε, ξέρεις τι, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο που έχει δυνατότητες πολλές και δεν τις αξιοποιεί. Δεν ξέρουν πώς να τις αξιοποιήσουν. Δεν ξέρουν πώς να έχουν πρόσβαση. Το νιώθουν και ήδη και αυτόν καμιά φορά τους τρελαίνει. Ναι. Γιατί ξέρουν ότι μπορούν πολλά, αλλά παγιδεύονται στα λίγα, στα περίεργα, στις δυσκολίες, αυτά που ίσως οι άλλοι καθορίζουν σαν πραγματικότητα. Όμως η ζωή είναι μια υποκειμενική πραγματικότητα, στην οποία πρέπει να παίρνει ο καθένας με τον δικό του τρόπο, συνειδητά. Έχει δείξει αυτό που λες, διότι ξέρεις, καμιά φορά εγκλωβιζόμαστε μέσα στα προβλήματα και αφήνουμε πίσω θετικότητα και όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχουμε. Και μένουμε στα προβλήματα. Απλά να πω κάτι για τούτη τη θετικότητα. Η θετικότητα δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν έχουμε τρόπο χειρισμού των προβλημάτων. Άρα υπάρχουν μεθόδοι οι οποίες παραπέμπουν στο αυτόματα να είμαστε θετικοί. Και αυτό γίνεται τόσο ψεύτικο και παγιδεύει σε τέτοια, αν θέλετε, σε τέτοιον πόνο και τέτοια απελπισία το άτομο, γιατί γνωρίζει ότι τα προβλήματα είναι εκεί. Ναι. Άρα το θέμα είναι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ευτυχία ή στην επιτυχία, πώς θα ξεπεράσουμε αυτά. Όλοι θέλουμε να ξέρουμε, γιατί μας ενδιαφέρει όλους και η επιτυχία και η ευτυχία. Λοιπόν, οπότε για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί, έχει σημασία και το πώς αξιοποιούμε κατά κύριο λόγο το μυαλό μας και το πώς κατευθύνουμε. Για παράδειγμα, ας παραπέμψουμε όλοι τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή στο πότε νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα. Νομίζουμε ότι τα αρνητικά συναισθήματα απλά πλημμυρίζουν την ύπαρξή μας, ενώ είναι συνέπεια ακόμα και μιας ανεπαίσθητης σκέψης. Δηλαδή, βλέπουμε τις ειδήσεις, στενοχωριόμαστε για τα παιδάκια που πεινάνε. Πάρ' τον κάτω. Έτσι. Όταν δεν το συνειδητοποιήσεις αυτό και δεν έχεις μια τεχνική να χειριστείς αυτόν τον πόνο, αυτήν την ταλαιπωρία, αν θέλεις, που έχεις εκείνη τη στιγμή, πώς μπορείς να αισθανθείς καλά. Αφού ασυνείδητα υπάρχουν όλες τούτες οι σκέψεις που προκαλούν όλα τούτα τα συναισθήματα. Άρα, μέσα από το mind coaching, τι κάνουμε. Δίνουμε τεχνικές που πολλές φορές είναι ασυνείδητες. Τις δίνουμε και ξανά εκπαιδεύουμε το μυαλό να τις κάνει και συνειδητές και ξανά ασυνείδητες. Άρα κάνει restart το μυαλό, έτσι. Μάλιστα, έτσι ώστε να μπορούμε και συνειδητά όταν υπάρχει μια κακιά μέρα να ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά και να υπάρχουν ταυτόχρονα και αυτοματοποιημένα συστήματα. Το μυαλό είναι σχεδιασμένο και για να μην σκέφτεται. Σκεφτείτε, ας πούμε, το πώς μαθαίνουμε να οδηγήσουμε αυτοκίνητο. Ναι. Στην αρχή τα σκεφτόμαστε όλα, μετά μπαίνουν μηχανικά, μέσα έτσι, και γίνονται μηχανικά. Τούτο είναι καλό για να είμαστε efficient, για να είμαστε αποτελεσματικοί στην καθημερινότητα. Συναισθηματικά όμως, τούτο δεν μας βοηθά πάντα. Γιατί τα αυτόματα συστήματα που έχουμε δημιουργήσει πιθανόν να μας παραπέμπουν σε ένα σωρό αρνητικές καταστάσεις, τις οποίες ακριβώς επειδή είναι ασυνείδητες, δεν έχουμε πρόσβαση για να τις χειριστούμε. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, Έλενα. Επειδή ο κόσμος, οι άνθρωποι σήμερα περνούν διάφορες φάσεις, διάφορα προβλήματα, που κυρίως έχουν να κάνουν με προβλήματα επιβίωσης. Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι σήμερα να απομονώσεις το κομμάτι αυτό και να πεις, ας πούμε, βλέπω κάποια άλλα πράγματα, κάνω ένα restart. Όταν τα προβλήματα είναι εκεί όμως. Αυτό λέω. Δεν θα τα απομονώσουμε. Ναι. Θα τα χειριστούμε. Πώς θα τα χειριστείς. Έτσι. Το θέμα είναι τι ερωτήσεις κάνει ο καθένας στη ζωή του καθημερινά. Ξυπνώ το πρωί και σκέφτομαι πάλι μια δύσκολη μέρα, πάλι προβλήματα. Okay. Άρα ο εγκέφαλος τι κάνει. Την ίδια στιγμή μας δίνει αυτό το οποίο εμείς προκαλούμε. Προβλήματα, έτσι, πόνο, στεναχώρια, κούραση, απελπισία. Άρα όταν μιλώ εγώ στο μυαλό μου, στον εγκέφαλο μου, και αντιμετωπίζω τα προβλήματα μου με αυτόν τον τρόπο, αντί να δώσω κατεύθυνση στο πώς θέλω να είμαι. Άρα, δεν είναι καιρός να ξεκινήσει ο κόσμος να κάνει επικοδομητικές ερωτήσεις, όχι θετικές, επικοδομητικές ερωτήσεις στο μυαλό μου. Να δώσουμε μια κατεύθυνση. Δηλαδή, νιώθω απελπισία, τι θέλω να νιώθω, πώς θα τη χτίσω, ποιο είναι το πρώτο βήμα.
Ας κάνουμε όλη σήμερα ένα πρώτο βήμα στο πώς θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι σήμερα. Αλλά ας καθορίσουμε και την ευτυχία, γιατί πολλές φορές πάμε στο αόριστο. Τι είναι η ευτυχία? Αν κάνουμε search στον Google τη λέξη ευτυχία, έτσι, θα μας βγάλει πολύ περίεργα πράγματα, ναι, έτσι, ναι, που μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα θέλω μας. Άρα, σημαντικό να το κάνουμε συγκεκριμένο και να καταλάβουμε ότι η ευτυχία δεν είναι κάτι αόριστο. Να πούμε ευτυχία μπούντι. Βλέπουμε την ευτυχία τώρα. Είναι κάτι που μπορούμε να πιάσουμε? Όχι, γιατί πρέπει να το δημιουργήσουμε. Άρα, τη δυστυχία μας και την ευτυχία μας πρέπει να την καθορίζουμε εμείς με συγκεκριμένα βήματα, με συγκεκριμένες ερωτήσεις, με συγκεκριμένες σκέψεις στο μυαλό μας. Που να είναι εμείς αυτά θέλουμε να μάθουμε στον κόσμο. Έχεις δίκιο. Διότι να ανοίξουμε πόρτες. Έλενα, ξυπνάμε το πρωί οι περισσότεροι άνθρωποι και πάμε αμέσως στα προβλήματα. Ναι. Άρα, το μυαλό μας τι θα είναι. Και νιώθουμε άσχημα ήδη πριν ξεκινήσει η μέρα μας. Ακριβώς. Άρα, το μυαλό μας τι θα είναι. Γιατί. Και λέμε τι, κάτι πολύ περίεργο. Δεν θέλω να είμαι δυστυχισμένος. Το μυαλό. Το δεν το αντιλαμβάνεται. Για να πω το δεν είμαι δυστυχισμένος, πρέπει να δω το δυστυχισμένος μέσα μου. Πρέπει να το αισθανθώ, πρέπει να κάνω εικόνα του δυστυχισμένος. Άρα σημαίνει παγιδεύομαι ήδη. Αυτό παγιδεύομαι. Αν πω εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένος, μπορεί να μην ξέρω τον τρόπο τώρα, αλλά ας τον εξερευνήσω. Ποιο πιθανό να είναι το πρώτο βήμα. Π.χ. πρέπει να αλλάξω περιβάλλον εργασιακό. Ναι. Πρέπει να κάνω αυτό, εκείνο. Πρέπει να προσθέσω ένα χόμπι στη ζωή. Πρέπει να αλλάξω ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Μάλιστα. Άρα, ας κάνουμε επικοδομητικές ερωτήσεις, έτσι, σαν πρώτο βήμα, επικοδομητικές ερωτήσεις του πού θέλουμε να φτάσουμε, τι θέλουμε να βλέπουμε, τι θέλουμε να ακούμε, να αισθανόμαστε καθημερινά. Και αυτό θέλει αντοχές, θέλει απόφαση. Ναι. Έτσι, πρέπει ο καθένας να θελήσει τώρα να αναλάβει την ευθύνη. Αυτά που μας λες, τι δεν κάνουμε και τι κάνουμε εμείς. Ωραία. Άρα, ξεκίνησε να το σκέφτεσαι αυτό. Το σκέφτομαι. Αυτό θέλουμε. Τι θέλω να κάνουμε. Θέλω να κάνω μια σειρά εκπομπές τέτοιες, πιο συγκεκριμένες αν θέλεις, με βήματα. Σε συγκεκριμένα θέματα. Θέματα, έτσι. Τέλει. Διότι εμείς θέλουμε τώρα απλά σαν τροφή σκέψης και προβληματισμού για να μπορέσουμε να έρθουμε μετά έτοιμοι για να δεχτούμε κάποια πράγματα. Ωραία. Πες μου κάτι έτσι να δω. Ξυπνάει ένας άνθρωπος το πρωί και έχει πολλά προβλήματα. Τα οποία τα βλέπει μπροστά του από την πρώτη στιγμή όμως. Πώς μπορεί να τα έχει εκεί, αλλά να μην απορροφάται η ενέργειά του. Ωραία. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε τούτο, ναι, χρειάζεται καταρχήν να αναγνωρίσουμε, γιατί για να έχει πολλά προβλήματα, σημαίνει ότι τούτο πράγμα αφορά πολλούς τομείς της ζωής του. Και όχι ένα. Άρα, έναν εξαιρετικό πρώτο βήμα και πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίσω στον κύκλο της ζωής μου, στους τομείς της ζωής μου, πού βρίσκομαι. Ναι. Ακόμα και σε ένα scale από το 1 μέχρι το 10. Ναι. Πού βρίσκομαι στις σχέσεις μου, πού βρίσκομαι επαγγελματικά και οικονομικά. Ας το αναγνωρίσει ξεχωριστά, δηλαδή θέλει λίγη δουλίτσα για να μπορέσει μετά να χειριστεί αυτά που είναι μια στίβα και να τα κάνουμε ξεκάθαρα και να χαράξουμε δεν πορεία. Δεν είναι μια μέρα στην άλλη, δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εύκολο, μπορεί να γίνει σύντομα αυτό, απλά πρέπει να το κάνει. Ναι. Οπότε ας αναγνωρίσει το συγκεκριμένο άτομο ή τα άτομα που εφορτωμένα τα προβλήματα, σαν στίβα, να τα χαρτογραφήσουμε λίγο για να πούμε πού βρισκόμαστε σε κάθε τομέα της ζωής μας. Εκεί θα αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι θετικά, είναι σωστά, είναι ευλογίες. Έτσι. Και μετά να δούμε, ωραία, πού θέλουμε να φτάσουμε στον κάθε τομέα. Λοιπόν, εμείς μαζί σου θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Θα κουβεντιάζουμε πιο θετικά πράγματα κάποια άλλη στιγμή. Θα είμαστε επικοινωνία για να δούμε εξειδικευμένα πλέον θέματα. Ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ από το εξωτερικό δελτίο και η Έλενα θα είναι μαζί μας σε επόμενες εκπομπές για να βοηθηθούμε όλοι μας, ώστε να κάνουμε τη ζωή μας πιο ευτυχισμένη με τι άλλο και καλύτερη.